Με δύο σακιά χασίς πιάστηκαν στα πράσα δύο Ηρακλειώτες και ένας Αλβανός που έστησαν ολόκληρο κόλπο για να μεταφέρουν το φορτίο των ναρκωτικών από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο. Οι αστυνομικοί όμως μυρίστηκαν το ύποπτο ραντεβού και έβαλαν άδοξο τέλος στα σχέδιά τους. Οι κατηγορούμενοι προφανώς για να αποφύγουν τα μπλόκα για τους ελέγχους κατά μήκος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, αφού φόρτωσαν τα ναρκωτικά στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του 31χρονου βασικού κατηγορουμένου, προφασίστηκαν βλάβη στο αυτοκίνητο και κάλεσαν οδική βοήθεια για να το μεταφέρει στο Ηράκλειο. Το αυτοκίνητο ανέλαβε να συνοδεύσει όχι ο ιδιοκτήτης αλλά ο 23χρονος Αλβανός, που επιβιβάστηκε στο όχημα της οδικής βοήθειας με κατεύθυνση το Ηράκλειο. Οι δύο ύποπτοι είχαν δώσει ραντεβού στην οδική βοήθεια εδώ στο παράλληλο της Εθνικής Οδού, όπου όμως είχαν ακροβολιστεί αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, οι οποίοι τους ακινητοποίησαν. Μία ματιά στο πόρτ μπαγκάζ του δίθεν χαλασμένου αυτοκινήτου αποκάλυψε το φορτίο με τα ναρκωτικά. Οι αστυνομικοί που τους παρακολουθούσαν κατάλαβαν από την νευρικότητά τους ότι επίκειται κάποια συναλλαγή και ακροβολίστηκαν στην περιοχή. Φτάνοντας στο όχημα της οδικής βοήθειας, οι αστυνομικοί τους κύκλωσαν και κατάφεραν να συλλάβουν άμεσα τον 44χρονο Έλληνα και τον 23χρονο Αλβανό. Ο 31χρονος βασικός κατηγορούμενος, στον οποίο ανήκει το αυτοκίνητο που ήταν φορτωμένο με τα ναρκωτικά, επιχείρησε να διαφύγει, πηδώντας κάγκελα και μαντρότυχους χωρίς να τα καταφέρει. Ο πελάτης μου έχει χτυπηθεί στο κεφάλι, στην κοιλιακή χώρα και στο πόδι. Του ασκήθηκε ανέτια βία. Πρόκειται για επικριτέα συμπεριφορά. Οι σακούλες με το χασίς που ήταν τοποθετημένες στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου περιείχαν 12 κιλά και 840 γραμμάρια κάναβης, ενώ στο σπίτι του 31χρονου που βρίσκεται κοντά στο σημείο της συναλλαγής κατασχέθηκαν ακόμη 449 γραμμάρια κάναβης, 26 φυσίγκια, 4 κινητά τηλέφωνα και ζυγαριά ακριβίας. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το μεσημέρι της Παρασκευής.